σηκωθούμε και όλοι να φύγουμε για να σταματήσει να μην κάνει. Αν σου πω σαν γραμματέας, πρέπει να τα αναφέρεις μέσα, να τα γράψεις. Δεν τα αναφέρω, βεβαίως. Δηλαδή μετά από τόσες συστάσεις δεν σταματάει. Όχι σταματάει, έδιωξε όλο τον κόσμο. Έδιωξε τον κόσμο, διέλωσε από τον πιτσαρδάκι τη Γενική Συνέλευση. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΝ Μουκαβάλας με την παρουσία των μελών του πραγματοποίησε την ετήσια γενική του συνέλευση στην αίθουσα της Ομοσπονδίας το πρωί της Δευτέρας. Τα βλέμματα τράβηξε μία μικρή διαφωνία που είχε ο πρόεδρος των Συνταξιούχων ΟΑΕΝ Μουκαβάλας, Στέργιος Μαούνατζης, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο. Ήταν κάποιες μικροεντάσεις ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Μακέδο. Ήτανε μικρές και τοπικού χαρακτήρας, δηλαδή έγινε λίγο μια μικρή παραξήγηση, δεν υπάρχει περίπτωση, αύριο πάλι όλοι μαζί θα είμαστε στο σωματείο και βλεπόμαστε με άλλο μάτι. Δυστυχώς η ετήσια γενική συνέλευση πήγε καλά, αρκετό κόσμο είχαμε και εγκριθήκαν όλα πανψηφί και ο οικονομικός απολογισμός και ο προπολογισμός του 2018. Δυστυχώς ο κύριος Μακέδος επιμένει στην κομματική παράταξη που ανήκει και είναι κατευθυνόμενος. Εγώ δεν είμαι κατευθυνόμενος από πουθενά. Το έχω δείξει αυτό τόσα χρόνια που είμαι στο σωματείο. Αυτοί είναι κατευθυνόμενοι και δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μίλησα και λίγο έξω από τα δόντια. Την εντύπωση όμως, και πρέπει να το μάθει η Γενική Συνέλευση, ότι στο άτομό μου, και φάνηκε από την αρχή, υπάρχει μια εχθρική συμπεριφορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. Μάλλον εσείς από εκεί και εγώ από εδώ. Αυτό πρέπει να σταματήσει και το λέω, το βάζω και θέμα στη Γενική Συνέλευση. Όμως εμείς συνάδελφοι, εδώ ήρθαμε γιατί μας ενώνει ένας αγώνας. Μας ενώνουν τα κοινά συμφέροντα. Είπε ο πρόεδρος κάποια, να σας θυμίσω ένα μόνο που έρχεται. Η προσωπική διαφορά σημαίνει προσωπικός θάνατος. Σημαίνει όλοι κάτω από 1.000 ευρώ. Και βάλε, εδώ πρέπει να χτυπούν τα σφυριά. Εδώ πρέπει να είναι η ενότητα των σωματείων. Πάνω στα συνδικαλιστικά προβλήματα είναι η προσωπική διαφορά. Είναι η υγεία, είναι τα φάρμακα, όλα αυτά. Γι' αυτό είναι το σωματείο. Πρώτα και κύρια, το άρθρο 1 του καταστατικού, αυτό λέει. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων τόνισε για μία ακόμη φορά ότι το σωματείο δεν ανήκει σε καμία παράταξη, κάνοντας γνωστό σε όλους ότι δεν είναι επιθυμητά τα πολιτικά χρώματα. Όταν πάμε στα συλλαλητήρια, γιατί πρέπει να τα πούμε, γιατί ξεχύλισε το ποτήρι πια. Δεν τα λες σωστά, αλλά πες τα, θα πει κι άλλος μισό. Σε παρακαλώ. Όταν πάμε στα συλλαλητήρια, τα περισσότερα είναι υποκινούμενα του ΠΑΜΕ και βλέπουμε μπροστά σημαίες του ΠΑΜΕ και αυτά. Το σωματείο μας δεν ανήκει παραταξιακά πουθενά. Το σωματείο ανήκει γενικά στους συνταξιούχους. Θα συνεχιστούν οι συσκέψεις με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα που είμαστε 5 σωματεία εδώ στην Καβάλα και κάθε φορά που έχουμε βγαίνει και κάτι νέο. Προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας γιατί τα πράγματα όσο πάνε και περισφύγονται χάνουν οι συνταξιούχοι από το εισόδημά τους και έχουμε αδιέξοδο. Τι θα γίνει, τέλος πάντων. Άλλοι χάσανε το ΕΚΑΣ, άλλοι χάσανε τα επιδόματα, άλλοι χάρουνε από τη σύνταξή τους, καθημερινά βλέπουν και λιγοστεύουν. Εδώ έρχεται ο συνταξιούχος, πληρώνεται πρώτη του μηνός και ώσπου να πάει 17-18 μήνας, στην τσέπη δεν υπάρχουν άλλο από φάρμακα και συνταγές. Οπότε το θέμα των συντάξεων είναι η σημαία σας. Οπωσδήποτε. Οι συντάξεις, εμείς θέλουμε να επανέλθουν οι συντάξεις όπως ήταν το 2010, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να πηγαίνεις στο γιατρό σου ή στο νοσοκομείο με το βιβλιάριο, να εξετάζεσαι, να σου γράφουν τη συνταγή και να φεύγεις.